Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πανδημία αποτελεί το κυρίαρχο θέμα και σήμερα, με τις διαστάσεις της να επηρεάζουν τις διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα σε όλα, τα όσα τρέχουν ως παρενέσεις και ως πρωτοβουλίες, εξελίσσονται και τα θέματα των υποδομών, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς όμως από την υπόθεση που έχει να κάνει με τον Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας, τον καπετάν Βασίλη Κροτακόπουλο. Έχουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τους συμβούλους. Απομένει να δούμε πώς θα τρέξει η διαδικασία για τη σύμβαση παραχώρησης. Μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς καμία παράταση, δείγμα του ενδιαφέροντος που υπήρξε, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία που είχε ενεργοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το γνωστό υπερταμείο, και σχετίζεται με την επιτέλους επόμενη μέρα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτή αφορούσε την προκήρυξη του διαγωνισμού από την πλευρά της ΕΣΥΠ για την πρόσληψη τριών συμβούλων, χρηματοοικονομικού, τεχνικού, κυκλοφοριακού και νομικού, που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν τη βέλτιστη πρόταση αξιοποίησης σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου. Η κατάφυση των προσφορών έτρεξε και ακολουθεί η φάση της επιλογής τους. Μέσα στο σχεδιασμό που απαιτείται να υλοποιηθεί από τους συμβούλους περιλαμβάνονται η διαγωνιστική μελέτη και προτάσεις λύσης αξιοποίησης του αεροδρομίου, μέσα από την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, business plan, καθώς και οι συνδρομείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Η διάρκεια σύμβασης των συμβούλων ανέρχεται σε 30 μήνες, με δυνατότητα επέκταση για ακόμη 12. Η αναφορά στη διάρκεια τρόμαξη, υπό την έννοια της όποιας καθυστέρησης, μπορεί να αποτυπωθεί στην εξέλιξη των διαδικασιών, που με τη γραφειοκρατική τους διάσταση κύλουν σε άλλους χρόνους. Πάντως, από την πλευρά της διοίκησης αλλά και την πολιτική διάσταση που πιέζει για το θέμα για να φανεί και αποτέλεσμα και να μείνουμε σε άλλα master plan, είναι οι επιλεγέντες σύμβουλοι να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους μέσα 6 με 10 μήνες, έτσι ώστε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 να τρέξει το επόμενο στάδιο που όλοι προσδοκούν και που σχετίζεται με την ανάδειξη του αναδόχου μέσω σύμβασης παραχώρησης. Ήδη από την πλευρά της Fraport έχει εκδηλωθεί μια τέτοια διάθεση, ενώ και ο Μίλος Κωνσταντακόπουλου θα επιθυμούσε να έχει συμμετοχή στη νέα αυτή σελίδα για το καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο. Από τις υποδομές στα αγροτικά θέματα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Σε αυτό συνεισφέρει και η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας, που ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας μας γύρω από την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, με κύρια την απόφαση Αποστόλου. Τις περαιτέρω ενέργειές του αναμένεται να καθορίσει από κοινού με τους φορείς ο Δήμος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Η γενική απάντηση που έφτασε από την πλευρά του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας δεν ικανοποιεί το Δήμο. Πλέον εξετάζονται όλες οι επόμενες κινήσεις, καθότι στο εσωτερικό πεδίο τα πράγματα μοιάζουν να είναι εγκλωβισμένα στα όσα έχουν καθοριστεί με την απόφαση Αποστόλου. Υπήρξε η απάντηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου επί της ουσίας μας λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή των ονομασιών της ποικιλίας στη βάση δεδομένων φρουμάτης. Δηλαδή, είναι θέμα εσωτερικό δικό μας. Λοιπόν, επειδή προφανώς η απάντηση δεν μας καλύπτει, άλλωστε το ζήτημα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, να πω ότι η εξέλιξη του θέματος θα τεθεί σε συνεννόηση με τους φορείς που υπογράψαμε και αποστείλαμε την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξετάζουμε διάφορα δεδομένα τα οποία θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτό προφανώς θα είναι η συνάντηση με τον Υπουργό. Κάτι που άλλωστε συζητήσαμε στο πλαίσιο της παρουσίας στην Τρίπολη, στην παρουσίαση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όπως σημείωσε ο Αθανάς Βασιλόπουλος, οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από κοινού με τους φορείς που υπέγραψαν το κείμενο που απέστειλε ο Δήμος Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως έχουμε τον Υπουργό που σε συνάντηση που έκανα μαζί του, την Δευτέρα που παρουσίασε την κοινή αγροτική πολιτική, είπαμε ότι πρέπει να συναντηθούμε και να μιλήσουμε από κοντά μαζί με τους φορείς Μεσσηνίας. Οπότε αυτό θα γίνει. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Δεν πρέπει να πω αυτή τη στιγμή κάτι. Υπάρχουν όμως ειδικοί όροι για την προστασία του ΠΟΠ. Υπάρχει το άρθρο 42. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, οποίες μας δίνουν δυνατότητα να κάνουμε. Εμείς θα υποστηρίξουμε και βέβαια δεν έχουμε σταματήσει να ενδιαφερόμαστε και να στοχεύουμε και στην εμπορική ονομασία του ονόματος Καλαμάτα. Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά του Δημάρχου Καλαμάτας, όπως είπε. Ο ίδιος θα περιμένει και τους υπόλοιπους φορείς που έχουν συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, όπως είναι η Ένωση Μεσσηνίας, προκειμένου να επανακαθοριστεί η όλη προσέγγιση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην αναμονή και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πάμε όμως να δούμε και τα υπόλοιπα προϊόντα. Σίγουρα η ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας έχει μια περίοπτη θέση στις όλες διεκδικήσεις. Υπάρχει όμως και η σταφίδα που έχει μπει για τα καλά στην συζήτηση. Και τώρα τελευταία, κυρίαρχα λόγω της κατάστασης που υπάρχει μετά από θέματα, μαζί μας ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κ. Γιάννης Πάζιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για τη σταφίδα έχουμε συζητήσει αρκετά και έχουμε αναλύσει τις όλες διαστάσεις. Είμαστε σε ένα σημείο όπου περιμένουμε τις αποφάσεις. Τελικά τι έχει γίνει και ποια είναι έως τώρα η όλη κατάσταση? Ναι κύριε Κανελόπουλε, από την προηγούμενη Παρασκευή, όπου σε συνέχεια των συγκεντρώσεων τόσο στην Μεσσήνη όσο και στο Αίγιο,
πραγματικά μεγάλων συγκεντρώσεων που ανέδειξαν το πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα και πόσο προβληματισμένη είναι η σταφυδοπαραγωγή της περιοχής της Πελοποννήσου αναφορικά με τις εξελίξεις σχετικά με την απόσυρση των αποθεμάτων και τις τιμές εν ώψη και της νέας εσοδείας. Είχαμε μια συνάντηση στο Υπουργείο μεταξύ του Υπουργού και της Πανεγιαλίου Ενώσεως Συνεταιρισμών, όπου με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ο Υπουργός αναγνώρισε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι υπάρχουν αποθέματα, η ύπαρξή τους οφείλεται στην πανδημία του κοροναϊού και όχι σε κάποιες άλλες αιτίες όπως είχαν περιτέχνως παρουσιαστεί τις προηγούμενες εβδομάδες και δυστυχώς μας κράτησαν 4 μήνες σε μια πρωτοφανή χολησιεργία για να δώσουμε λύσεις και ότι η Πανεγιάλιος Ένωση δεν είναι μια τυπική εμπορική επιχείρηση, δεν είναι μια ιδιωτική εξαγωγική επιχείρηση, αλλά είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος παρεμβαίνει για το προϊόν, άρα ακριβώς είναι αυτό που ζητάμε όλοι για τον πρωτογενή τομέα, ισχυρούς συνεταιρισμούς που να επιδιώκουν τις καλύτερες τιμές για τον παραγωγό. Και στο πλαίσιο λόγια, αυτό, το Υπουργείο άλλαξε την αρχική του στάση, γιατί θυμόμαστε ποια ήταν η αρχική του στάση. Προφανώς προσέγγισε το ζήτημα και υπό την διάσταση των στοιχείων που κατατέθηκαν και από την Πανεγιάλιο στη συνάντηση που έγινε και προφανώς κατανόησε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν εκφραστεί για το πρόβλημα και όχι συντεχνιακά, να το πω έτσι, ή σε εταιριστικά κάποιες ενώσεις. Οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν θέσει το ζήτημα με τα αδιάθετα αποθέματα, με το τι πρόκειται να γίνει τη νέα χρονιά, που ξέρουμε πόσο κρίσιμο θα είναι και για την πορεία του προϊόντος από εδώ και πέρα. Σαφέστατα, όπως ακριβώς το αποτυπώσατε κύριε Κανελόπουλε, γιατί ακριβώς οι παραγωγοί συναισθάνονται τι θα συμβεί εφόσον και αν καταρρεύσουν οι τιμές. Άρα αντιλαμβάνονται ότι αν είχαμε κινηθεί έγκαιρα και είχαμε προσκομίσει έγκαιρα προς τις Βρυξέλλες ένα πρόγραμμα απόσυρσης θα χρειαζόντουσαν πολύ λίγα λεφτά, διότι δυστυχώς αφέθηκε να εννοηθεί ότι μπορεί να χρειάζονται περισσότερα. Εάν αφήσουμε να καταρρεύσουν οι τιμές, τότε θα χρειαστούν πολλαπλάσια εκατομμύρια ευρώ και είναι άγνωστο αν τα διαθέτει η χώρα. Και αντιλαμβάνεστε όμως ότι η ζημιά θα έχει καταστραφεί. Γι' αυτό λέμε και εμείς καλύτερο το προλαμβάνει που θεραπεύει. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός είδαμε ότι άλλαξε την γνώμη του, την άποψή του και τη στάση του. Και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι κακά τα ψέματα έχουμε δει και από το κεντρικό δελτίο εδώ ειδήσεων του Best σε μια σειρά δημοσιευμάτων το προηγούμενο διάστημα και τη στάση του Υπουργείου που ήταν λίγο δείξης αφήξης ή έπαιζε καθυστέρηση και το έσπρωχνε το θέμα στο μέλλον και μια προσέγγιση αρχής γενομένης και από το Επιμελητήριο Αχαΐας δυστυχώς. Εγώ θα μείνω σε αυτό για να σας για να το πω καλύτερα, όχι από το Επιμελητήριο, για να το πω καλύτερα από τον πρόεδρο. Από τον πρόεδρο του Επιμελητήριου. Εγώ εκεί θα σταθώ λίγο, κύριε Πάζη, γιατί έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί σήμερα, τη στιγμή που θέλω να πω ότι το Υπουργείο, να το πω πολύ απλά, γιατί δεν μασάω τα λόγια μου, έχει αδειάσει τον κύριο Μαρλαφέκα με τα όσα κατέθετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαν υπάρξει και χαρακτηρισμοί και από τους περιφερειακούς συμβούλους ως σύμβουλος της Τρόικας ή οτιδήποτε άλλο, φέρνοντας Excel και άλλες τέτοιες καταστάσεις της ΑΕΚΑΠ. Το Υπουργείο με αυτά που είπε, με το ότι υπάρχουν αποθέματα αδιάθετα, άδειασε τον κύριο Μαρλαφέκα ξεκάθαρα. Μία, νομίζω, ήταν αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση και από την άλλη, έχουμε μια κατάσταση που θα περίμενε κανείς ο κύριος Μαρλαφέκας να έχει αναθεωρήσει τις δικές του απόψεις. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μαρλαφέκα, σας έχει πει κάτι, τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση? Γιατί σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι μια ανακοίνωση των επιμελητηρίων, κατά την προσωπική μου άποψη, άστοχη. Ανακοίνωση των επιμελητηρίων, το επαναλαμβάνω, που έρχονται να συμπαρασταθούν στο πλευρό του κυρίου Μαρλαφέκα για το προσωπικό του θέμα, το ότι εθίγει από τις αντιδράσεις των παραγωγών. Αντί να συζητάμε τώρα για το πώς θα πάτε όλοι μαζί, επιμελητήρια και η παραγωγή και οι συνεταιρισμοί, για να διεκδίκεστε αποζημιώσεις. Ο κύριος Μαρλαφέκας βγάζει ανακοίνωση για να μας πει για τον εαυτό του. Κύριε Καναλόπουλε, επειδή ακριβώς απασχολήθηκε έντονα η επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες και εκτιμώ ότι είναι και μια βάσιμη αιτία κολυσιεργίας όλες αυτές οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με σκοπό ακριβώς να μην δοθεί η οποιαδήποτε λύση στο θέμα της απόσυρσης των αποθεμάτων. Είδαμε και αυτό που αποτυπώσατε και στο επιμελητήριο, στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωστόσο όμως, όπως ευκόλως αποτυπώσατε κι εσείς, ο Υπουργός αντελήφθη το πρόβλημα. Αντελήφθη ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό τώρα και ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε να εξελιχθεί, γιατί θα γίνει επιταχύρο μετά από ένα μήνα. Και την ίδια ώρα ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς θα πέσουν οι τιμές παραγωγού.
Κανένας μέχρι σήμερα, και ούτε η Πανεγιάλιος Ένωση, η οποία προσπαθεί εδώ και τρεις μήνες, το έχετε φιλοξενήσει και τον κύριο Σταυρόπουλο, το διευθύνοντα σύμβουλο στο δελτίο ειδήσεων του ΜΠΕΣ, όπου προσπαθεί επιματέω να εξηγήσει και στους ανθρώπους του επιμελητηρίου εκεί Αχαΐας τι ακριβώς συμβαίνει, να τους παραθέσει τα στοιχεία όλα που παρέθεσε στον Υπουργό και πίστηκε ο Υπουργός και δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα δώσουμε λύση όπως προβλέπετε, και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση προσδοκούμε και ευελπιστούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι από τις δύο συγκεντρώσεις υπάρχει πρόθεση στις 5 Αυγούστου να γίνει συγκέντρωση των σταφυδοπαραγωγών στην Αθήνα, κάτι που δεν θα το θέλαμε και εκτιμούμε ότι και το Υπουργείο δεν το θέλει και θα σπεύσει να υλοποιήσει τη δέσμευσή του. Ωστόσο δεν έσπευσε κανένας έως σήμερα, και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και εσείς αυτό κύριε Κανελόπουλε, δεν κατηγόρησε κανένας τον επιμελητηριακό θεσμό. Δεν στράφηκε κάποιος προς το επιμελητήρια ως έννοια, ως θεσμός, ως αρχές, ως αξίες και γενικά αναφορικά με τον καθήκον που επιτελούν, το οποίο είναι σεβαστό εννοείται, και τα επιμελητήρια τα θέλουμε στο πλευρό μας και εμείς τα έχουμε στο πλευρό μας και εδώ στη Μεσσηνία με την Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει και με την περίπτωση της Σταφίδας. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να αξιοποιούμε τον επιμελητηριακό θεσμό προκειμένου ακριβώς να καλύψουμε, να το πω έτσι, μία προσωπική άποψη, γιατί προσωπικά εγώ έτσι την εκλαμβάνω την αντίληψη και τη στάση του κυρίου Μαρλαφέκα, είναι οι προσωπικές του απόψεις και δεν είναι οι απόψεις του επιμελητηρίου Αχαΐας στο σύνολό του. Όπως μας έχουν ενημερώσει, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ κανένα όργανο για το συγκεκριμένο θέμα. Μας έχει ενημερώσει και η Πανεγιάλιο Ένωση γι' αυτό, που παρακαλάει να γίνει μια συνεδρίαση για να ληφθεί μια απόφαση. Άρα, πραγματικά κρίνω ως άστοχη, θα έλεγα, τη συγκεκριμένη ενέργεια, γιατί πάρα πολύ απλά, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Ο σταφυδοπαραγωγός χρειάζεται λύσεις. Και αν κάποιος έχει τη δική του προσωπική άποψη, είναι σεβαστή, καλώς κάνει και παραθέτει. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του. Τώρα είναι η ώρα της διεκδίκησης των λύσεων. Ας το κάνει, παρουσιάζοντας τα στοιχεία με το όνομά του, εννοείται, και το επώνυμό του ευπρόσωπα, και όχι ίσως να εκμεταλλεύεται ένα θεσμό. Και αυτή τη στιγμή τώρα να στρέφουμε τον μπαλάκι αλλού και να πηγαίνουμε τη συζήτηση αλλού. Δεν απαξίωσε ποτέ κανένα στα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια ως θεσμοί τα θέλουμε στο πλευρό μας και είναι στο πλευρό μας. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς στραφήκαμε έναντι ενός Προέδρου, ο οποίος για ανεξήγητους λόγους μέχρι σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι η Πανεγιάλιος δεν είναι συνεταιρισμός. Πήρε την απάντησή του από τον Υπουργό, όπου ο ίδιος Υπουργός αναγνώρισε και στο δελτίο τύπου αποτύπωσε ότι όχι μόνο η Πανεγιάλιος είναι συνεταιρισμός, αλλά είναι και ένας υγιής συνεταιρισμός που οφείλουμε να τον στηρίξουμε, και την ίδια ώρα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στις εξαγωγές σταφίδας, και ο ίδιος ο Υπουργός με τα στοιχεία που μας έδωσε έχει αναγνωρίσει ήδη μόνο για τα τέλη Μάρτη 18% πτώση εξαιτίας της πανδημίας. Άρα, για να προσγειώσουμε την κατάσταση εδώ που πρέπει, αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες και τις ανησυχίες που έχουν κάποιοι. Αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως να ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί εκτίθενται ύστερα από 4 μήνες αγώνα στην προσπάθειά τους να πέσουν οι τιμές παραγωγού για να βοηθηθούν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις να αγοράσουν φτηνά. Εμείς ως συνεταιρισμοί, όπου ακριβώς εμπιστευόμαστε και μας εμπιστεύονται χιλιάδες παραγωγοί, κάνοντας έναν αγώνα υπέρ του σταφυδοπαραγωγού, θα συνεχίσουμε αταλάντευτα στον αγώνα μας και δεν θα θέλαμε να διασαλεύεται το μήνυμά μας, που αυτή τη στιγμή είναι ότι καλούμε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει λύση τώρα στην απόσυρση για να μην πέσουν τιμές παραγωγού. Θέλουμε όλα τα επιμελητήρια στην Ευρώπη και θα έλεγα είναι και άκουσο αυτή τη στιγμή να επιχειρείτε. Εμείς έχουμε στραφεί εναντίον των επιμελητηρίων ή ότι τέλος πάντων δεν σεβόμαστε το θεσμό. Καλά, κτλ. Ξέρει ο κόσμος, ξέρει την παραγωγή και νομίζω μπορεί να βγάλουν και τα συμπεράσματά τους. Κύριε Πάς, για να σας... ακριβώς αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα στο μέτωπο της πανδημίας, η οποία δείχνει τα δόντια της. Καθημερινά αυξητικά σημειώνονται τα κρούσματα, με την κατάσταση να κρίνεται ανησυχητική όσο επελάβνει η μετάλλαξη Δέλτα. Ο κίνδυνος που ανακύπτει για τους ανεμβολίαστους είναι μεγάλος, την ώρα που η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα και την πειθό έχει ανοίξει. Η πανδημία των ανεμβολίαστων μοιάζει να είναι η πιο ανησυχητική διάσταση στο φόντο της μεγάλης εξάπλωσης του στελέχους Δέλτα. Είναι πανδημία που θα πλήξει ασφαλώς τους ανεμβολίαστους, διότι αυτοί θα βρεθούν να νοσηλεύονται, αυτοί θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας κίνδυνος και για τους υπόλοιπους. Γιατί εμείς οι εμβολιασμένοι μπορεί να μην κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε βαριά ή να χάσουμε τη ζωή μας,
Αλλά από την άλλη, όσο δεν τιθασέβεται αυτό το επιδημικό κύμα, δίνουμε ευκαιρίες στον ιό στο μέλλον να κάνει νέες μεταλλάξεις που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσουν. Το ερχόμενο φθινόπωρο, που ως φαίνεται θα είναι δύσκολο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, με τους ειδικούς να κρίνουν τον καμπανάκι του κινδύνου. Για να φτάσουμε από το 50% που είμαστε σήμερα στο 70% όσο γίνεται πιο σύντομα, θα πρέπει να συμβούν δύο κυρίως πράγματα. Το ένα είναι να εμβολιάσουμε τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που τώρα έχει μπει σαν όριο το 15, κακώς κατά τη γνώμη μου, διότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στη ΗΠΑ εμβολιάζονται παιδιά άνω των 12 και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάνε και κάτω των 12. Άρα, αν εμβολιάσουμε τα παιδιά από τη μια μεριά και από την άλλη πείσουμε τουλάχιστον ένα στους τρεις από τους σκεπτικιστές ή τους αρνητές των εμβολίων να εμβολιαστούν, θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα επιπλέον 10% από αυτούς που σήμερα δεν θέλουν να εμβολιαστούν και έτσι να φτάσουμε στο 70% που ανέφερα πριν τέλος Αυγούστου ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου. Ο καθηγητής προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ Γιάννης Τούντας στάθηκε παράλληλα και στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας. Για να πείσουμε τώρα αυτούς τους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, τους σκεπτικιστές και τους αρνητές, τουλάχιστον ένα στους τρεις από αυτούς να εμβολιαστούν, θα πρέπει να συμβούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Το ένα για μένα είναι το να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Πέρα από τους υγειονομικούς δηλαδή και από τους εργαζόμενους στις μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, πρέπει να είναι υποχρεωτικός εργαζόμενος στην εστίαση, στον τουρισμό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα γκισέ των σούπερ μάρκετ, στους εκπαιδευτικούς. Ένα λοιπόν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Το δεύτερο είναι να μπουν περισσότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στην πρόσβαση στις δραστηριότητες, τις κοινωνικές, τις αθλητικές, τις ψυχαγωγικές, τις πολιτιστικές, στους ανεμβολίαστους. Θα επιστρέψουμε στα της υγείας, πάμε στα της περιφέρειας και τα αυτοδιοικητικά και τα όσα τόνισε πριν από λίγη ώρα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μιλώντας από τη Μεσσηνία και για τα έργα αλλά και για το ζήτημα της στήριξης των επιχειρήσεων. Μαζί μας η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέμη. Έχουμε απάντηση. Έχουμε απάντηση. Είπαμε χθες ότι το πρόβλημα πλέον είναι μεγάλο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, οι οποίοι ενώ είναι δικαιούχοι δεν έχουν εισπράξει ακόμα τα χρήματα της μη επιστρεπτέας. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη να δούμε τι γίνεται, να έχουμε και μια απάντηση έτσι πιο επίσημη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι έχει ξεκινήσει η καταβολή, έχουν ξεκινήσει οι πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ήδη έχουν πιστωθεί 12 εκατομμύρια ευρώ. Σε λογαριασμούς δικαιούχων. Λογαριασμούς δικαιούχου. Μάλιστα το διευκρίνησε, έκανε και την ερώτηση, έχουν πάρει χρήματα επιχειρηματίες? Ναι, έχουν πάρει χρήματα επιχειρηματίες και μάλιστα έχουν δοθεί 12 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις, παλιά όταν ήμασταν συντάξει, λέγαμε όποιος έχει πάρει χρήματα να σηκώσει το χέρι. Έτσι, ας το πούμε και τώρα. Όποιος έχει πάρει χρήματα λοιπόν από τους επιχειρηματίες να σηκώσει το χέρι. Εγώ να ελπίσουμε ότι ισχύει αυτό. Η περιφέρεια σίγουρα έχει δώσει, έχει διαθέσει τα ποσά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία που το ξέρουμε που περνάει τέλος πάντων από τις αξιολογίες και από όλα τα υπόλοιπα, ΕΦΠΑΕ, ειδικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Και δεν ξέρω αν έχουν αυτά τα ποσά, η περιφέρεια τα έχει διαθέσει τα χρήματα. Αν έχουν φτάσει στην πραγματική οικονομία, να το πω έτσι πολύ απλά. Στους ίδιους δικαιούχους. Είπε ο Περιφερειάρχης ότι το θέμα το παρακολουθεί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά. Αυτά αναμένονται. Δηλαδή, με το που θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά, αμέσως θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει ένσταση και θα δικαιωθούν, έτσι. Θα πληρωθούν και όσες λοιπόν δικαιωθούν. Ναι. Ωραία, να δούμε την απάντηση του Περιφερειάρχη και ας ελπίσουμε ότι, επαναλαμβάνω ότι είναι έτσι, γιατί 12 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ποσό για να πέσει ήδη στην αγορά και στους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, αφού έτσι βγήκε και μέσα από το πρόγραμμα στήριξης λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Να δούμε την αναφορά. Λέγω λοιπόν ότι πληρώνεται σταδιακά συνεργασία της Περιφέρειας και του ΕΦΕΠΑΕ, που είναι η εταιρεία των επιμελητηρίων που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Αυτοί έχουν περάσει τις εξετάσεις, πληρώνονται σταδιακά. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτούς που δεν έχουν όλα τα δικαιολογητικά. Αυτό το παρακολουθώ σε ημερήσια βάση και θέλω επίσης να βεβαιώσω και αυτούς οι οποίοι θα ικανοποιηθούν από τις ενστάσεις που έκαναν, όσα χρήματα και αν χρειαστεί, θα καταβληθούν για να πληρωθούν. Δεν θα υπάρξει κάποιο ζήτημα. Εντάξει. Νομίζω πάρα πολύ, όχι, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή σε κάποιον που λείπουν τα δικαιολογητικά, αυτά είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καθυστερήσει. Με έχουν διαβεβαιώσει ότι κάποιος που έχει όλα τα δικαιολογητικά, του πιστώνται τα χρήματα αμέσως.
Εντάξει. Έχουν πιστοποιηθεί σε κάποιους... Βεβαίως, έχουν πληρωθεί πάρα πολύ, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση mm-hmm. της περιφέρειας. Να ελπίσουμε να είναι και έτσι πραγματικά, υπό την έννοια ότι 12 εκατομμύρια ευρώ το να πέσουν στην αγορά, να το πω έτσι, όχι στην αγορά, να πέσουν στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που ξέρουμε ότι σε λίγο δεν θα έχουν επιχειρήσεις, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως και άλλες ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας για υπογραφές νέων έργων. Ναι, στο πλαίσιο των υπογραφών έτσι, που έπεσαν σήμερα για διάφορα έτσι, οδικά κυρίως έργα της Μεσσηνίας. Ο Περιφερειάρχης ξεκίνησε με ανακοινώσεις και έτσι και στο πλαίσιο της επίσκεψής του mm-hmm. Πρωθυπουργού. Είπε ότι έχουμε καλά νέα. Είναι σε πολύ καλό δρόμο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων για το εργοστάσιο της Τρίπολης. Ανακοίνωσε βέβαια ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και στην Καλλιρόη και στη Σκάλα. Είναι έτσι μια εξέλιξη αυτή. Μέσα στο χρόνο, λέει, θα απαλλαγούμε από το πρόβλημα των σκουπιδιών. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο αρχίζει το έργο Κορυφάσιο Ρωμανού με 5 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα έχει τη διαβεβαίωση ότι θα ενταχθεί και η παράκαμψη της Διάλοβας με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν και στην Κυπαρισία Φιλιατρά Γαργαλιάνη Ρωμανού. Έχουν γίνει εργασίες μέχρι στιγμής, όμως θα δημοπρατηθεί και ένα κομμάτι που υπολείπεται. Και εκείνο βέβαια που τόνισε ο Περιφερειάρχης είναι ότι το οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας είναι το χειρότερο σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει να γίνει, λέει, παρέμβαση εδώ και 10 χρόνια. Να, και εννοείται για τα όσα εξελίσσονταν από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Προφανώς αυτό ήθελε να αποτυπώσει στη σκέψη. Αυτό ήθελε να πει και βέβαια θα το έχει βάλει σε προτεραιότητα mm-hmm. η περιφέρεια Πελοποννήσου. Να πούμε άλλη μια είδηση πριν πάμε στις συμβάσεις που υπεγράφησαν σήμερα. Την Τρίτη έρχεται κλιμάκιο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για τον Τζάνε Καλαμάκη. Πιθανό να είναι και ο Γενικός Γραμματέας μαζί. Ο κύριος Δασκάλου. Ναι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Mm-hmm. Παράδεκτη χαρακτήρισε τη μελέτη για άλλη μια φορά ο Περιφερειάρχης και βέβαια είπε ότι αυτό το έργο δεν έπρεπε να είχε γίνει έτσι. Γρήγορα συμβάσεις. Να πάμε στις συμβάσεις τώρα. Λοιπόν, υπέγραψε σύμβαση για τη βελτίωση της 82ης επαρχιακής οδού που είναι στο τμήμα Ριζόμυλος Πύλος. Έχει εξάμηνη η προθεσμία η ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, τη βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας της 9ης και 13ης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος Κορώνη Φινικούντα Μεθόνη. Επίσης, τη βελτίωση και συντήρηση του δρόμου από την οδό Αρτέμιδο στην Καλαμάτα, Ασπρόχωμα, Θουρία, στο τμήμα Ασπρόχωμα Κόμος Θουρίας με 12μηνη προθεσμία. Επίσης, τη συντήρηση και βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού. Αυτό είναι το τμήμα κάτω Μέλπια Στάσιμο, Όρια Μεσσηνίας. Και βέβαια, υπέγραψε δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης στο πλαίσιο της ΟΧΕ mm-hmm. Μάνης με αντικείμενο την ανάπλαση της πλατείας στους Δολούς και την ανάπλαση της πλατείας στο βόρειο τμήμα της κοινότητας Κέντρου. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στα τον εμβολιασμό. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν διακεκριμένο μεσήνιο επιστήμονα ερευνητή, τον Δόκτωρο Ιωάννη Βεργινάδη. Θα μας πει πολλά, όχι για το θέμα των εμβολιασμών, αλλά για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο και την δική του προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια τεράστια αναγνώριση. Διακρίθηκε ως νέος ερευνητής του μήνα από την ερευνητική εταιρεία κτηνοβολίας. Να δούμε λίγο τώρα τα όσα γίνονται με τους εμβολιασμούς υπό ένα άλλο πρίσμα σημαντικός στην όλη προσπάθεια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι ο ρόλος που έχει παίξει η Εκκλησία. Την Κυριακή αναμένεται να διαβαστεί εγκύκλωση Ιερούς Ναούς υπέρ των εμβολιασμών, ενώ θα μοιραστεί και ενημερωτικό φυλάδιο. Τη δική της ουσιαστική συμμετοχή στην καμπάνια υπέρ των εμβολιασμών έχει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή με την εγκύκλιο, η οποία θα διαβαστεί στους ναούς όλης της χώρας. Μια εγκύκλιο, η οποία θα διαβαστεί σε όλες τις εκκλησίες της, σε όλους τους ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κυριακή αυτή εδώ στις 25, και η οποία είναι μια λιτή εγκύκλιο που κάνει μια αναφορά στο δώρο του Θεού στους ανθρώπους που είναι οι γιατροί και τα φάρμακα, άρα και το εμβόλιο. Και επομένως προτρέπει σε αυτόν τον εμβολιασμό, ελεύθερο βέβαια,
Επειδή ακριβώς είναι η μόνη λύση που έχουμε τώρα στα χέρια μας για να υψώσουμε ένα ισχυρό τείχος για την πανδημία. Η Εκκλησία εντείνει λοιπόν την δράση της υπέρ των εμβολιασμών και με 12 ερωτήσεις-απαντήσεις δίνει σαφείς διευκρινήσεις για όλες τις κερίες απορίες που μπορεί να διατυπωθούν από τους πιστούς. Ένα τευχίδιο, τετρασέλιδο, ένα τετρασέλιδο που με 12 ερωτήσεις και 12 απαντήσεις. Που συνήθως οι πιστοί μας έχουν την απορία ή την αμφιβολία γύρω από διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και ζητήσαμε αυτές τις απορίες, ζητήσαμε από τον κύριο Τσόδα να απαντήσει με έναν απλό και συνοπτικό, το επιτελείο του δηλαδή, με έναν απλό και συνοπτικό τρόπο, επιστημονικό μένα, αλλά κατανοητό από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτό το έχουμε ήδη στα χέρια μας και έτσι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, και στην πλειοψηφία τους νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά αμφιβάλλουν για μερικά πράγματα ή φοβόνται, βρίσκουν απαντήσεις εκεί και πιστεύω ότι έτσι θα πιστούν για το τι είναι καλύτερο για την αντιμετώπιση της πανδημίας που ζούμε. Στην πανδημία, στο υγειονομικό της μέρος, να πάμε μαζί μας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Αρκετά και σήμερα τα κρούσματα σε βασίλεια, έτσι. Παραμένουμε σε τετραψήφιο συνολικά στη χώρα και 27 κρούσματα λιγότερα. Στην ίδια βάση μας, καθημερινά. Ναι, στην ίδια βάση με χθες και προχθές. 27 στη Μεσσηνία. Την αρνητική πρωτιά στην Πελοπόννησο σήμερα έχει η Κορινθία, η οποία δίνει 70 νέες μολύνσεις. Κάθε μέρα η Κορινθία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξητική. Μας έχει πάρα πολύ. Ακολουθεί η Αχαΐα με 62, η Αργολίδα έχει 24, η Αρκαδία 22, η Ηλία 19, η Λακωνία έχει τις λιγότερες, ίσως είναι σε λίγο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, με 16 νέες μολύνσεις σήμερα. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας έχουμε 17 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Είχαμε 4 εισαγωγές και έχουμε και 2 εξιτήρια. Από εκεί και πέρα η χνηλάτιση συνεχίζεται με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό. Είχαμε άνω των 800 σήμερα τεστ που διενεργήθηκαν από τα κλιμάκια των κόμι. Στη Μεσσηνία θα συνεχιστούν και αύριο στην αίθουσα Κουμουνδούρος από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή επίσης στην αίθουσα Κουμουνδούρος στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας από τις 9 έως και τις 5. Έχουμε και τα ποσοστά σε ό,τι έχει να κάνει με τους νοσηλευόμενους που φτάνουν για τις ανεμβολίες στο 70%. Έτσι. Διαστόματος Ματίνας Παγώνη, η πρόεδρος του ΙΝΑΠ, μίλησε για αυτά τα νούμερα. Εξέφρασε την ανησυχία της για την πίεση που δέχεται πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είπε ότι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία νοσηλεύονται σε ποσοστό 70% ανεμβολία στις συμπολίτες μας. Οπότε αυτό νομίζω κάνει σαφή την ανάγκη για εμβολιασμό. Και έχουμε και την πρόθεση από πλευρά της κυβέρνησης να δώσει μπόνους στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς για ραντεβού και εμβολιασμούς. Τους εντάσσει και αυτό στην όλη προσπάθεια. Σε αυτή την καμπάνια που γίνεται για να ενισχυθεί ο εμβολιασμός. Συγκεκριμένα, τα μπόνους αυτά αφορούν τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε πολίτες με αμοιβή 10 ευρώ το ραντεβού και από 3 ευρώ ανεβαίνει στα 20 ευρώ η αμοιβή των γιατρών για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο τους. Εσείς θα τα πούμε αργότερα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς το μήνυμα του εμβολιασμού. Έστειλε με την παρουσία του στην Πελοπόννησο, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Ο Στέλιος Πέτσας περιόδευσε σε Κορινθία, Αρκαδία και Αργολίδα και στην συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη στάθηκε στην αναγκαιότητα να συμβάλει περαιτέρω η αυτοδιοίκηση για να επιταχυνθεί όλη η εξέλιξη του προγράμματος. Είναι το μήνυμα ξεκάθαρο. Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε και κάνω έκκληση σε όλους όσους δεν έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους ή όσοι δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπέψουν να το κάνουν. Να μην αφήσουν καμία μέρα να πάει χαμένη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας από την Τρίπολη έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος κρίνεται αναγκαία, με την αυτοδιοίκηση να βάζει πλάτη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση και περιφέρεια και δήμοι αλλά και τοπικοί φορείς όλοι μαζί σύμμαχοι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα μπορούμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με δράσεις επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης κάθε πολίτη αλλά και δράσεις ουσίας. Μεταξύ των δράσεων επικοινωνίας είναι μια καμπάνια για τον εμβολιασμό σε συνεργασία και με τους επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και δράσεις ουσίας όπως η δυνατότητα κινητών μονάδων και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της περιοχής προκειμένου να εμβολιάσουμε όσους έχουν είτε προβλήματα μετακίνησης είτε έχουν δεύτερες σκέψεις ώστε να πάμε εμείς στο σπίτι τους και να μην περιμένουμε να έρθουν εκείνοι στο εμβολιαστικό κέντρο. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Πέτσα, επεσήμανε την αναγκαιότητα των εμβολιασμών. Η θέση της περιφέρειας είναι κατηγορηματική. Είμαστε στον αγώνα.
εδώ και με τον Γενικό Διευθυντή Υγείας, ώστε να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Η άμυνά μας είναι ο εμβολιασμός, ο αγώνας μας για την επόμενη μέρα της ελευθερίας και της ζωής και της υγείας για όλους μας περνάει μέσα από τον γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, σε απομονωμένα χωριά, από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Έχουμε υποχρέωση να τους προσεγγίσουμε, να τους ενημερώσουμε, ώστε να εμβολιαστούν όλοι. Και υπενθυμίζω ότι και στο παρελθόν και κατά το 19ο αιώνα, όταν βρίσκανε τα εμβόλια για να αντιμετωπίσουν μεγάλες αρρώστιες όπως είναι η χολέρα κλπ. Κλπ. Υπήρχαν πάντα αντιστάσεις, υπήρχαν πάντα τέτοιες φωνές με ψημιρίες και αντίδρασης. Στην ίδια συνάντηση όμως συζητήθηκαν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αναπτυξιακά έργα και τις προσλήψεις. Όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα, έχουμε την ευχάριστη συγκυρία να διαθέτουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σε αυτό θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, στις επόμενες 1-2 αξιολογήσεις, σημαντικά έργα της περιφέρειας της Πελοποννήσου να εντάσσονται, όπως το θέμα της αστικής αναζωογόνησης, με διάφορα έργα το οποίο είναι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε επίσης την δυνατότητα να μπορέσουμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία για την στελέχωση πέρα του καθιερωμένου προγραμματισμού προσλήψεων. Συνεχίζουμε εμείς τρόπον την αυτοδιοικητικά για μία ακόμη φορά την σφραγίδα του σε μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για τη Μεσσηνία, βάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Μεσσήνιος πρώην Πρωθυπουργός παρενέβη και στο θέμα του να τρέξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε τέντα και πολυκλαδικό και έτσι οι στελέχη των κτηριακών υποδομών τρέχουν την όλη διαδικασία με το Δήμο Καλαμάτας. Στη συμβολή η Σαμαρά στάθηκε ευχαριστώντας τον Θανάση Βασιλόπουλο. Ένα ουσιαστικό και σημαντικό διάβλο συνεργασία έχει αναπτυχθεί μεταξύ των κτηριακών υποδομών και του Δήμου της Καλαμάτας. Να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, με τον αρχικά πρόεδρο τον Δήμο Κατσίπο και τον Μεσσήνιο Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Θανάση. Μια συνεργασία που έχει αποτελέσματα, καθώς μας βοηθά σημαντικά στο να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες και να ετοιμάζουμε μελέτες. Χτες είχαμε στο Δημαρχείο την επίσκεψη τελεχών από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, της Διευθύντριας Μελετών και του Προϊσταμένου Στατικών Μελετών. Επιτάπητος στη συνάντηση με τα στελέχη των κτηριακών υποδομών τέθηκαν τα ζήτηματα που έχουν να κάνουν με την ΤΕΝΤΑ και το συγκρότημα του πολυκλαδικού. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην σημαντική συμβολή που υπάρχει σε όλες τις κινήσεις του Δήμου Καλαμάτας από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Αυτό αρχικά της παρέμβασης της ΤΕΝΤΑ με την ψήξη, θέρμανση και εξαρισμό και βέβαια για το πολυκλαδικό σχολείο. Να πω σε σημείο αυτό ότι και τα δύο αυτά θέματα έδειξε ενδιαφέρον και βοήθησε καθοριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με κάθε ευκαιρία παρεμβαίνει προκειμένου να βοηθήσει το Δήμο στην εξέλιξη των έργων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρόνια τώρα υπάρχει μια προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές στο πολυκλαδικό σχολείο. Μέσω και των ενεργειακών αναβαθμίσεων ή άλλων προσπαθειών, έχουμε φτιάξει μια μελέτη, την έχουμε στείλει στην περιφέρεια και περιμένουμε να ανοίξει η ανάλογη πρόσκληση. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Με τους μελετητές όμως θα εξειδικεύουμε ακόμα περισσότερο τη μελέτη αυτή και βέβαια θα αναζητούμε παράλληλα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε το σχολείο που είναι τόσο σημαντικό. Τώρα, όσο αφορά την ΤΕΝΤΑ, η μελέτη και η κατασκευή θα γίνει από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Καθώς η αθλητική εγκατάσταση εξυπηρετεί και σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Ένα έργο επίσης που χρόνια ήταν στο πρόγραμμα και που έρχεται σήμερα να μπει προς υλοποίηση. Και λέω σήμερα, διότι σήμερα με απόφαση διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Έχουμε πλέον διασφαλισμένη χρηματοδότηση 341.000 για να γίνει το συγκεκριμένο έργο από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ μέσω μελέτης κατασκευής. Πάμε σε αυτό που σας είπαμε νωρίτερα. Και έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε τον Μεσσήνιο Δόκτωρα, επιστήμονα, ερευνητή, βιολόγο, τον κύριο Ιωάννη Βεργινάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αλόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας χαρά και για τα όσα έχετε καταφέρει και έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε για αυτά. Διακριθήκατε ως νέος ερευνητής πριν από λίγο καιρό από την ερευνητική εταιρεία κτηνοβολίας. Να δούμε λίγο αυτά τα δεδομένα αυτές της διάκρισης και τι σημαίνει για εσάς. Ναι, είναι χρόνια προσπάθεια αυτή που έχω κάνει εκτός της Αμερικής και από όλη την ερευνητική προσπάθεια από την Ελλάδα. Και προφανώς είναι πολύ σημαντική η διάκριση αυτή για μένα, γιατί αναγνωρίζονται οι κόποι όλων αυτών των χρόνων. Και προφανώς εκτός από τη διάκριση και την αναγνώριση των κόπων, είναι πολύ σημαντικό γιατί η αναγνώριση στον ερευνητικό τομέα ανοίγουν νέες πόρτες με συνεργασίες με άλλους καθηγητές, χρηματοδοτήσεις και προφανώς αργότερα η μετέπειτα ακαδημαϊκή πορεία
που ανοίγει για μένα, ναι. Είστε καιρό στην Αμερική, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαι αρκετό καιρό στην Αμερική, ναι. 7-8 χρόνια. Και στα 7-8 χρόνια, ωστόσο, αξιολογηθήκατε, να το πω έτσι, και από τον κόσμο της Αμερικής και φέρατε ένα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Στην Ελλάδα ενδεχόμενα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω αν φτάνατε τόσο γρήγορα σε μια τέτοια, όχι διάκριση, ναι, αλλά σε μια τέτοια εξέλιξη ερευνητικού χαρακτήρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα το έλεγα, ας πούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την ακαδημαϊκή καριέρα, ναι, και στην Ελλάδα. Υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο έργο, με δημοσιεύσεις σε ανώτατα επίπεδου περιοδικά. Το θέμα είναι ότι λοχαίνει στην χρηματοδότηση. Δυστυχώς, ναι, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι και ένα κρίσιμο θέμα για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το λεγόμενο brain drain, είτε λόγω των ευκαιριών, είτε λόγω των δυνατοτήτων στο επόμενο βήμα που περιμένουν όλοι οι νέοι να κάνουν. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το brain drain, ακριβώς, είτε προς την Ευρώπη, είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες του εξωτερικού. Γίνεται προσπάθεια στο να μπορέσουν να επιστρέψουν Έλληνες αξιόλογοι του εξωτερικού, καθηγητές που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και πολλές μεγάλες διακρίσεις. Δυστυχώς δεν έχει αυτό ακόμα εφαρμοστεί. Θέλουμε αρκετό χρόνο ακόμα ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουν και να αναδιαμορφωθεί όλο το σύστημα, το ακαδημαϊκό σύστημα, και να αυξηθεί το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να πω ότι μου δίνετε πάση τώρα για το επόμενο, να συζητήσω το επόμενο θέμα. Είναι για την δωρεάν και δημόσια υγεία και παιδεία. Και ακριβώς επειδή έχω περάσει από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, προσφέρει αρκετά υψηλού επίπεδου γνώση. Όλοι οι περισσότεροι καθηγητές, οι οποίες έχω. Όταν βγαίνεις από το Πανεπιστήμιο, είναι το πρόβλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γι' αυτό βλέπετε ότι οι περισσότεροι που βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο, είτε ακριβώς μετά το πέρας των. Τις πενταετίες, τριετίες της πρώτης σχολής. Θα αναγκαστούν να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό. Ακριβώς. Ή θα ακολουθήσουν ένα δρόμο στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι δυστυχώς. Δηλαδή η συσχέτιση και η σύνδεση της ακαδημαϊκής ή του πανεπιστημίου με αργότερα με μετέπειτα πορεία στην έβρεση εργασίας. Εγώ θα πω ότι δεν είναι τυχαίο και δεν είναι καθόλου και καθημερινό το να πετύχει κάποιος μια τέτοια διάκριση που έχετε καταφέρει και έχετε πετύχει εσείς. Και να γνωρίζετε αυτή η διάκριση. Όμως θα ήθελα λίγο να μπω έτσι στα δεδομένα της διάκρισης αυτής, γιατί είναι μια πρόκληση, η διαρκής μάχη για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ακριβώς. Είναι μια καθημερινή πρόκληση. Πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος από τον καρκίνο, από τις διάφορες μορφές του. Τι είναι αυτό το οποίο εσείς προσεγγίσατε με την έρευνά σας? Η διάκριση είναι γενικότερα για όλες τις ερευνητικές προσπάθειες που έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Αν αναφέρεστε για την νέα προσπάθεια που κάνουμε, η οποία προφανώς δεν είμαι μόνος μου, είναι ένα τεράστιο ερευνητική ομάδα πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα, η οποία περιλαμβάνει φυσικούς, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, ανθρώπους που ασχολούνται με τη ρομποτική. Είναι η νέα ακτινοθεραπεία Flash ή Express. Πάντως έχει και ελληνικό χρώμα. Ναι, έχει ελληνικό χρώμα και είναι και μάλιστα είμαστε στο εργαστήριο του κ. Οικουμενίου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ολόκληρου του εργαστηρίου. Και υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, προφανώς. Το θέμα είναι ότι αυτή η νέα μέθοδο ακτινοθεραπείας, η νέα προσέγγιση, είναι ακτινοθεραπεία express. Και για να το φέρω στα απλά λόγια, είναι η συμβατική ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα ως μέσο θεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Εμείς αυτό που είδαμε και καταφέραμε είναι ότι αντί να δίνεται η ίδια δόση ακτινοθεραπείας σε δευτερόλεπτα ή κάποια λεπτά, η οποία διαρκεί μέχρι στιγμής, τη δίνουμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε millisecond, και είδαμε ότι η αποτελεσματικότητα ανάντια της αντιμετώπισης του καρκίνου είναι ακριβώς η ίδια όπως τη συμβατική. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι η αντιμετώπιση του φυσιολογικού ιστού. Δηλαδή, προκαλούμε πολύ λιγότερες βλάβες στο φυσιολογικό ιστό που έτσι κι αλλιώς προκαλούνται με τη συμβατική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι αργότερα, μακροχρόνια. Δηλαδή, ο χρόνος της παρέμβασης είναι πάρα πολύ μικρός και δεν προκαλεί μεγαλύτερες, να το πω έτσι, επιπλοκές ή καταστροφές των. Ζωτικό μας ιστό. Στο φυσιολογικό ιστό, το οποίο περιβάλλει τον καρκινικό ιστό. Και αυτό έχει πολλές παράπλευρες επιπτώσεις, γιατί αυξάνεται το επίπεδο ζωής των ασθενών. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε και τη δόση της δακτυνοθεραπείας, εφόσον προκαλούμε λιγότερες βλάβες, και έτσι μπορούμε να έχουμε και καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύπλευρη η αντιμετώπιση. Όλα αυτά έχουν μια πρακτική εφαρμογή τώρα μέχρι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι καταρχάς σε πειραματικό επίπεδο.
Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα αν θα έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Προφανώς κάνουμε πάρα πολλά πειράματα να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε κλινική πράξη αν δεν έχει επιβεβαιωθεί σε πειραματικό επίπεδο. Με όλα τα πειράματα τα οποία έχουμε κάνει, βλέπω ότι υπάρχει φως στο τούνελ, να το πω έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Σε 1 με 2 χρόνια μπορούν να ξεκινήσουν κάποιες κλινικές μελέτες σε πρώτο επίπεδο, γιατί δεν είναι μια νέα μορφή θεραπείας. Είναι βασιζόμενη στην ίδια συμβατική θεραπεία που χρησιμοποιούμε. Απλά αλλάζουμε τον τρόπο τον οποίο δίνουμε. Απολύτως κατανοητό. Τώρα είμαστε κοντά σε μια φαρμακευτική θεραπεία. Εγώ να πω για τον καρκίνο, αν θα το βάλω και από την άλλη διάσταση. Υπάρχουν. Ο καρκίνος δεν είναι μόνοπλος, είναι μονοπρόσωπος. Έχει πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολλά επίπεδα. Δυστυχώς. Ακριβώς. Υπάρχουν μορφές καρκίνου οι οποίες είναι ιάσιμες σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έως και 100%. Και υπάρχουν δυστυχώς άλλες μορφές καρκίνου ή υποτύποι του ίδιου του καρκίνου, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν θεραπείες, ολοένα και καλύτερες θεραπείες, με λιγότερες παρενέργειες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όπως σας ανέφερα πριν, είτε μιλάμε για την ακτινοθεραπεία είτε για τη χημειοθεραπεία. Και αν αντιμετωπίσουμε αυτές τις παρενέργειες, είτε με επιπρόσθετη φαρμακευτική αντιμετώπιση, είτε με μείωση των παρενεργειών των ήδη υπάρχοντων φαρμάκων, ναι, νομίζω θα έχουμε καλύτερη προσέγγιση γενικότερα όλο και περισσότερων μορφών καρκίνου. Αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υγείας όπως είναι αυτό που υπηρετείτε στις ΗΠΑ, που έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τη χώρα μας. Ναι. Αν και θα πω εγώ ότι αυτή τη φορά, σε επίπεδο διαχείρισης πανδημίας, η Ελλάδα κατάφερε να μας εκπλήξει ευχάριστα και το ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, και μακάρι να συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα και όλα τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν κάποιες ριζικές παθογένειες τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει εδώ στην χώρα μας? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ναι, υπάρχουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος, τις οποίες δεν θα αναφερθώ τώρα. Πολλοί τις γνωρίζουμε και τις αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, αν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια του πολιτικού κόσμου, των διοικητών των νοσοκομείων, νομίζω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και μην ξεχνάτε ότι η δωρεάν υγεία, ναι, το σύστημα υγείας είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί όπως σας είπα, και η υγεία και η εκπαίδευση έχουν περάσει και από τα δύο συστήματα, την δημόσια στην Ελλάδα και την ιδιωτική, άκρα ιδιωτική στη ΣΥΠΑ. Προφανώς έχουν θετικά και τα αρνητικά και τα δύο, αλλά νομίζω ότι το αγαθό της δημόσιας υγείας είναι, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και με τον καλό τρόπο, και θα πρέπει να το έχουμε ψηλά. Υπάρχει μια κατάσταση, σε αυτήν εγώ θα έρθω, στην κατάσταση της πανδημίας, θα είδατε και νωρίτερα, με πάρα πολλές δυσκολίες όπως αντιμετωπίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση, οι δυσκολίες είναι ίδιες παντού, φυσικά υπάρχουν διαφορετικά συστήματα υγείας. Πώς την αξιολογείτε εσείς σήμερα αυτήν την κατάσταση, και αν εκτιμάτε έτσι και με βάση την επιστημονική σας εμπειρία, ότι θα ξεφύγουμε εύκολα ή δύσκολα από αυτή την πανδημία? Η απάντηση, επειδή δεν είμαι επιδημιολόγος ούτε λοιμοξιολόγος, υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα για να μπορέσουν να έχουν μια πιο ορθή απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Με βάση τη γνώση μου, όπως είπατε και μέχρι την τώρα πορεία μου, η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή της πανδημίας γίνεται μόνο με εμβολιασμό. Με τη χρήση μάσκας πριν, που δεν υπήρχαν τα εμβόλια, και με τον εμβολιασμό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Αμερική, που ήμασταν, όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα είχε χειριστεί πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής την πανδημία. Πριν τον εμβολιασμό, είχαμε καθημερινά γύρω στους 400 με 450 χιλιάδες νέα κρούσματα και 3,5 με 4.000 θανάτους καθημερινά. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, και μάλιστα υπήρχε και ενθουσιώδης προσέλευση όλων των κατοίκων, τα νούμερα πέσανε στις 2.000 νέα κρούσματα καθημερινά, το οποίο είναι ελάχιστο για την Αμερική, σχεδόν μηδενικό. Τώρα που ο αριθμός των εμβολιαστέων έχει μειωθεί, υπάρχει αύξηση ξανά των κρουσμάτων σε 50 με 60.000 καθημερινά, και προφανώς επικράτηση του νέου στελέχους Δέλτα, το οποίο είναι πολύ μολυσματικό. Επιστρέφω σε αυτό που ξεκινήσαμε, στην δική σας παρουσία. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εδώ στην περιοχή μας, στην Καλαμάτα, στην οποία επιστρέφετε? Πάρα πολύ ικανοποιητικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχάς, που είμαι γεννημένος εδώ στην Καλαμάτα και ζω στην Καλαμάτα. Ζούσα τέλος πάντων στην Καλαμάτα και επιστρέφω στην Καλαμάτα κάθε φορά. Βλέπω πολύ μεγάλες αλλαγές, πάντα προς το καλό. Βλέπω ότι η Καλαμάτα γίνεται τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς ανθρώπους και θα μπορεί στο μέλλον, έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ακόμα περισσότερο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθε φορά που γυρίζω, προφανώς ξεκουράζομαι, χαλαρώνω πάρα πολύ. Θυμάμαι όλα τα παιδικά μου χρόνια και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ναι. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας, να είστε πάντα δυνατός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να επιστρέψετε με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα. Νέα κίνητρα για να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να εμβολιαστούν, έδωσε σε γιατρούς και φαρμακοποιούς ο Υπουργός Υγείας, προαναγγέλλοντας την πίστοση χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών και των γιατρών που θα πείθουν πολίτες να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Σε μια προσπάθεια να πείσει τους ιδιώτες γιατρούς να συμμετάσχουν στην καμπάνια εμβολιασμού και στη συνέχεια των κινήτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκίδα, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τα νέα κίνητρα που δίδονται σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για τους εμβολιασμούς των πολιτών. Έχουμε ακόμα ένα κομμάτι της διαδρομής. Φτάσαμε τα 10 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Και πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Λοιπόν, σε συνέχεια αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χτες στα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου της Χαλκίδας, ναι, ανακοινώνω ότι φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους συμπολίτες μας με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού. Με το που θα πηγαίνει λοιπόν ο συμπολίτης μας να εμβολιαστεί, να κάνει την πρώτη δόση, ναι, θα πιστώνονται 10 ευρώ στο λογαριασμό του κάθε επαγγελματία υγείας, φαρμακοποιού και ιατρού. Μάλιστα. Προσέξτε. Έχω και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας και στους γιατρούς μας και στους φαρμακοποιούς μας. Η γενική καμπάνια είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα και τώρα πάμε πόρτα-πόρτα, είπε ο Υπουργός Υγείας. Και είμαι πεπισμένος στις τοπικές κοινωνίες, στις κομοπόλεις, στα χωριά, στις γειτονιές μας. Οι φαρμακοποιοί έχουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα φοβήθηκαν. Και έχουν και ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Οι γιατροί επίσης. Άρα λοιπόν 10 ευρώ το ραντεβού για τους επαγγελματίες υγείας. Από 3 ευρώ, 20 ευρώ στους γιατρούς αν εμβολιάσουν στο ιατρείο τους. Και 50 ευρώ, ναι, αν οι γιατροί πάνε και εμβολιάσουν κατάκητο συμπολίτες μας στο σπίτι. Προσέξτε, το τελευταίο αυτό ισχύει μόνο για τους κατάκητους συμπολίτες μας. Μάλιστα. 50 ευρώ, 20 ευρώ για τους συναδέλφους τους γιατρούς που εμβολιάζουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πει στα ιατρεία συμπολίτες μας. Και 10 ευρώ για γιατρούς και φαρμακοποιούς που θα κλείνουν ραντεβού με την προϋπόθεση ότι θα πάει ο συμπολίτης μας και θα κάνει την πρώτη δόση για να κάνει και τη δεύτερη ή θα κάνει τη μία δόση του μονοδοσικού εμβολίου. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας. Προσέξτε, τι μου είπατε και τι σας απαντώ. Μήπως τυχόν με αυτόν τον τρόπο, υποχρεωτικότητα κλπ. Η κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας. Σε όλη τη χώρα έχουμε φαρμακοποιούς και γιατρούς, συναδέλφους, ανθρώπους της υγείας που ξέρουμε το μικρό τους όνομα τους συμπολίτες μας. Τους καλώ λοιπόν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είπαμε νωρίτερα για την παρουσία του κ. Πέτσα στην Πελοπόννησο. Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Τρίπολης επιτάπτως θέματα της υγείας όσο και έργων του Δήμου. Την αναγκαιότητα της επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Τρίπολης Κώστα Τζιόμι. Τι που πρωτίστως θα κινδυνεύσουν και θα χτυπηθούν άσχημα θα είναι οι ανεμβολίαστοι. Όχι οι εμβολιασμένοι, ούτε η οικονομία. Γιατί όσο προχωρούμε και χτίζουμε ένα τείχος ανοσίας, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει, πιστεύουμε, σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, αλλά στοίχημά μας είναι να μην το χάσουμε το καλοκαίρι. Αυτοί που θα μείνουν ανεμβολιαστοί θα κινδυνεύουν από όλες αυτές τις πολύ πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις. Πρέπει οι ίδιοι να το καταλάβουν ότι είναι για το καλό τους. Εμείς θα προσπαθούμε με κάθε λογική φωνή να έχουμε κοινή συνισταμένη για να τους πείσουμε. Άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν θέλουν να πιστούν, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι περιορισμοί για εκείνους θα εξακολουθούν να ισχύουν περισσότερο χρονικό διάστημα. Πρώτα για το δικό τους το καλό και δεύτερο για το συλλογικό καλό. Την ίδια ώρα όμως ενώνονται οι δυνάμεις προκειμένου να πιστούν οι πολίτες και να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Και στην ευαισθητοποίηση μέσω καμπάνιας ενημέρωσης και μέσω δράσεων επιτόπου επισκέψεων, τις οποίες θα οργανώσουμε και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με την παρουσία των επιστημονικών συλλόγων, ιδίως του Ιατρικού Συλλόγου. Και προχωρούμε και στην κινητοποίηση κινητών μονάδων σε συνεργασία με τον Μάριο του Θεμιστοκλέως από το Υπουργείο Υγείας και τον Παναγιώτη τον Αρκομανέα από το ΕΟΔΗ, προκειμένου να φτάσουμε εμείς μέχρι το τελευταίο σπίτι ενός ανθρώπου που επιθυμεί να εμβολιαστεί και δεν του είχε δοθεί σήμερα αυτή η δυνατότητα για διάφορους λόγους. Εκεί απειλεί κυρίως τους ανεμβολίαστους, άρα στόχος της πολιτείας με τη γενική έννοια του όρου είναι να μπορέσουμε να πείσουμε
ή να διευκολύνουμε, γιατί δεν είναι πάντα θέμα ότι μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο, πιθανόν να μην διευκολύνονται να κάνουν, να διευκολύνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλους τους συνανθρώπους μας, αυτούς που προβλέπετε μάλλον από τις υγειονομικές αρχές, ώστε να αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά εμβολιασμού στην πατρίδα μας και να θωρακίσουμε έτσι την ελληνική κοινωνία από την πανδημία, η οποία προβλέπεται τους επόμενους μήνες και ειδικά όταν ο καιρός θα αρχίσει να κρυαρίζει, να φεύγει το καλοκαίρι, να επανέλθει δρυμύτερη. Παράλληλα, ο κύριος Πέτσας ανακοίνωσε και θετικές εξελίξεις για αναπτυξιακά έργα του Δήμου. Είχαμε την ένταξη πολύ πρόσφατα στην Επιτροπή Αξιολόγησης ενός έργου που προάγει τον πολιτισμό αλλά και τη συλλογική εθνική μας μνήμη. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, έχει ενταχθεί το βασικό έργο που έχετε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Θα περάσει για την υπογραφή μου τις επόμενες 1-2 ημέρες και θα μπορέσετε να προχωρήσετε αυτή την σημαντική ανάδειξη όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που μας θυμίζει ακριβώς τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Αμέσως μετά, παίρνουν σειρά και τα υπόλοιπα έργα που έχει υποβάλει η Δημοτική Αρχή, με πρώτο αυτό της αστικής αναζωογόνησης που ελπίζω μέσα στον Ιούλιο, τελευταία συνεδρία του Ιουλίου ή τον Αύγουστο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα μπορέσει να το εξετάσει, να το αξιολογήσει και με το καλό να έρθει και αυτό προς ένταξη, ώστε να μπορέσετε να δρομολογήσετε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και φυσικά είναι ένα καλό παράδειγμα η περίπτωση της Τρίπολης, όπου έργα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως το βασικό έργο ύψος σχεδόν 11 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο είχε ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και το οποίο θα μεταφέρεται στη συνεργασία με το ΕΜΕΠΕΡΑ για χρηματοδότηση από εκεί, ώστε να συνδυάζουμε πόρους εθνικούς αλλά και συγχρηματοδοτούμενους από άλλα εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ. Τα κύτταρα στήριξης Καλαμάτας των παιδικών χωριών SOS κλείνουν 15 χρόνια προσφοράς και στήριξε οικογένειες και παιδιά που χρήζουν βοήθειας. Ο Δήμος Καλαμάτας μέσα από το δεύτερο παιδικό πολιτιστικό φεστιβάλ την Τετάρτη θα αφιερώσει μια παράσταση της νέας κινηματογραφικής λέσχης στην αδιάλειπτη αυτή προσφορά. Με ένα παιδικό, υπαίθριο σινεμά από τη νέα κινηματογραφική λέσχη της Καλαμάτας θα τιμήσει ο Δήμος στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού πολιτιστικού φεστιβάλ 15 χρόνια προσφοράς στον Κέντρο Στήριξης Καλαμάτας των παιδικών χωριών SOS Ελλάδος που στηρίζουν ανελιπώς ευάλωτες οικογένειες στην πόλη. Η συμμετοχή και η ευαισθησία του Δήμου Καλαμάτας στα ζητήματα προστασίας παιδιών και συνανθρώπων μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη είναι γνωστή. Έτσι, Τετάρτη, 28 Ιουλίου, στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού πολιτιστικού φεστιβάλ, σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη, θα παρουσιαστεί μια ταινία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και τα δικαιώματα έχει εξασφαλίσει η κινηματογραφική Λέσχη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα παιδικά χωριά SOS για τα 15 χρόνια λειτουργίας τους, για 15 χρόνια προσφορά τους. Η παράσταση αποτελεί μια ιδέα που συνέλαβε η Λένα Πλάτωνος το 1989, βασίζεται στον ομώνυμο μύθο του Hans Christian Andersen, το Αειδόνιο του Αυτοκράτορα, τον οποίο το χρησιμοποιεί για να κάνει μια παραβολή ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία και κατά πόσο αυτά τα δύο μπορούν να συνεπάρξουν αρμονικά. Είναι μοναδική παράσταση γιατί χρησιμοποιεί και νέες τεχνολογίες, δηλαδή animation, κινούμενα σχέδια που είναι προσιτά για τα μικρά παιδιά, αλλά και στοιχεία όπερας και στοιχεία αρχαίας κινέζικης τέχνης, γεφυρώνει δηλαδή έτσι το καινούριο με το παλιό, κάνοντας έτσι μια πάρα πολύ ιδανική εισαγωγή των παιδιών, ιδίως των παιδιών των άνω των 5 ετών, στον κόσμο στο μαγικό κόσμο της λυρικής τέχνης. Το έργο που επιτελούν εδώ και πολλά χρόνια τα παιδικά χωριά SOS στην Καλαμάτα είναι πολύ σπουδαίο, με κάθε παιδί να έχει τον γονιό που τον φροντίζει, αλλά και κάθε οικογένεια ένα δικό της σπίτι, μια ζεστασιά και μια ασφάλεια που αξίζει σε κάθε παιδί. Τα παιδικά χωριά SOS τα τελευταία περίπου 15 χρόνια έχουν αρχίσει μια πολύ μεγάλη και σπουδαία προσπάθεια να εφαρμόσουν στην πόλη μας ένα πρωτότυπο πιλωτικό πρόγραμμα παιδικής προστασίας. Δηλαδή να δώσουν στην ευάλωτη οικογένεια τη δυνατότητα να κρατήσει το παιδί κοντά της, να μην απομακρυνθεί για κανένα ίδρυμα, αλλά να παραμείνει εκεί ακριβώς που πρέπει να βρίσκεται. Στο φυσικό του περιβάλλον, κοντά στην οικογένειά του. Σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια από την αρχή, με πολλή ευαισθησία, ο Δήμος Καλαμάτας και η νέα κινηματογραφική λέσχη έχουν σταθεί και εσείς προσωπικά κύριε Δήμαρχε έχουν σταθεί πολύτιμοι αρρωγοί και συμπαραστάτες. Σε
9 από τον κόσμο να περάσουμε υπουργική σύνοδο στη G20 για την κλιματική αλλαγή στην Ιταλία, με τους οικοδεσπότες να επιδιώκουν να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε να υιοθετηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της διάσκεψης που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο στη Γλασκόβη. Από την άλλη, στα της πανδημίας ανήσυχος, δηλώνει ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κλιματική αλλαγή, πράσινη οικονομία, διαχείριση υδάτινων πόρων και προστασία της άγριας φύσης τέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Περιβάλλοντος των 20 ισχυρότερων οικονομικά χωρών την 5η στο Βασιλικό Ανάκτορο της Νάπολης. Για την οικοδέσποινα Ιταλία, η συνάντηση αποτελεί μια ελπίδα ενίσχυσης των φιλόδοξων στόχων που επιδιώκεται να υιοθετηθούν στη διάσκεψη COP26 του Νοεμβρίου στη Γλασκόβη. Καθώς οι δασικές πυρκαγιές μένονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θερμοκρασίες πάνε ρεκόρ στη Σιβηρία και οι πλημμύρες ρημάζουν τη Δυτική Ευρώπη, η COP26 θεωρείται από πολλούς η τελευταία ευκαιρία να τεθεί η κλιματική αλλαγή υπό έλεγχο. Πριν την Υπουργική Σύνοδο, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων για το κλίμα Τζον Κέρι είχε κατηδίαν συνάντηση με τον διοργανωτή Ιταλό Υπουργό Περιβάλλοντος Ρομπέρτο Τσιγκολάνη, την ώρα που ακτιβιστές στην Ισπανική Συνοικία της Νάπολης διαδήλωναν φορώντας μάσκες του Μαραντόνα, ο οποίος είχε πει ότι το χρέος της πατρίδας του Αργεντινής δεν είναι βιώσιμο. Οι καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς είναι επιζήμιες για την οικονομία και κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, ξεκαθάρισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge. Μάλιστα, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 εξαιτίας των αυξανόμενων ποσοστών μόλυνσης. Το ποσοστό των εμβολιασμών μειώνεται σημαντικά σε πολλές χώρες, γι' αυτό και πρέπει να πιστούν όσοι αμφισβητούν τον εμβολιασμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας ενθαρρύνει να λάβουμε όλα τα μέτρα για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη, εφόσον είναι νόμιμα και κοινωνικά αποδεκτά. Όμως δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη λύση. Γιατί πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων, ποιες είναι οι ανησυχίες τους και μετά να ασχοληθούμε με τις ομάδες που είναι διστακτικές στο να εμβολιαστούν. Την ίδια ώρα η Κίνα δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεχτεί το σχέδιο του ΠΟΗ για την δεύτερη φάση μελέτης για την προέλευση του COVID-19, αν αυτή η έρευνα έχει στόχο να στηρίξει τη θεωρία ότι ο ιός μπορεί να διέρευσε από κινέζικο εργαστήριο στη Γουχάν. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και πρέπει να ερευνηθούν. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι ο χρόνος που χρειάστηκε για έρευνες για τον MERS και για τον SARS-1 ήταν 1 με 2,5 χρόνια για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε κάποια σύνδεση ανάμεσα στον ιό και τον ξενιστή. Είναι φυσιολογικό τέτοιες έρευνες να παίρνουν χρόνο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε επισημάνει τον Ιούλιο ότι οι έρευνες για την πηγή της πανδημίας στην Κίνα εμποδίζονται από την έλλειψη στοιχείων για τις πρώτες ημέρες της εξάπλωσης της ασθένειας εκεί. Το Πεκίνο επιμένει ότι κάποια στοιχεία δεν μπορούν να δημοσιευθούν στο σύνολό τους λόγω ανησυχιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μας ξανά η ΣΥΣ 30. ΣΥΣ, να δούμε λίγο τα δεδομένα. Αρχικά να ξεκινήσουμε τοπικά από την ομάδα της Καλαμάτας. Έχουμε δύο μεταγραφές, back to back που λένε. Λίγο νωρίτερα το απόγευμα ανακοινώθηκε ο Αριστίδης Κόκορης, ο 23χρονος εξτρέμ, που την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Καβάλα. Μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ. Τις προηγούμενες σεζόν είχε παίξει με Βόλο, με Πανετολικό, με Πανιγιάλιο. Έχει ένα πλούσιο παλμαρέ. Έρχεται και αυτός να βοηθήσει την ομάδα της Καλαμάτας και λίγο αργότερα. Πολύ λίγο αργότερα, η ομάδα της Καλαμάτας ανακοίνωσε και τον Αντριάνο Σκεντεράη, έναν 29χρονο μέσο, έναν πολύ σύνθετο παίκτη που επίσης αναμένεται να δώσει πολλά στην ομάδα. Και να σου πω ότι έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Πανετολικού και του Γιάλισσου. Είναι δηλαδή πολύ δυνατή η μεταγραφή. Να πάμε στο κλειστό της Μεσαίωνης, όπου θα βρεθεί εκεί η Εθνική Μπάσκετ. Η Εθνική Μπάσκετ, η οποία το εγκαινιάζει στην ουσία, διότι είναι ανακαινισμένο, έχει πάρει άλλη μορφή, νέα όψη. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο και έχουμε την εθνική ομάδα Παμπέδων Μπάσκετ, η οποία έκανε την πρώτη της προπόνηση εκεί και θα συμμετάσχει και στο τουρνουά το οποίο γίνεται στην πόλη της Μεσσίνης και ξεκινά την Τετάρτη 28 του μηνός. Να κλείσουμε με Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί σήμερα ήταν η μέρα ουσιαστικά επίσημης έναρξης, τελετής έναρξης. Μια συγκλονιστική στιγμή και μια συγκλονιστική τελετή έναρξη για όσους είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν μέσω της ΕΡΤ. Βεβαίως. Που θα φιλοξενεί όλο αυτό το υπερθέαμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αναφέρομαι σε υπερθέαμα γιατί μπορεί να μην γίνεται με θεατές, γίνεται με τη συμμετοχή όμως 205 χωρών
Και αυτό είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό μπορεί να αντιτάξει, θα λέει κανείς, ο αθλητισμός την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Πραγματικά. Στο ότι μπορεί να σταμάτησε για λίγο ο χρόνος, αλλά συνέχισε να κυλά με όλη αυτή την προσπάθεια των υπεραθλητών για εμένα για να φτάσουν σε αυτό το υψηλό σημείο. Πραγματικά, πραγματικά. Μιλάμε για περισσότερους από 11.000 αθλητές οι οποίοι θα κάνουν τη δική τους προσπάθεια, έχουν κάνει ήδη πολλές θυσίες για να βρεθούν εκεί. Όντως ήταν μια πανδεσία με πυροτεχνήματα, αμήχανες στιγμές πίσω από τις μάσκες, δίχως κόσμο στις κερκίδες. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η Ολυμπιάδα. Διαφορετική. Φέρνει τα δικά της μηνύματα, αλλά έχει το δικό της έτσι ιδιαίτερο στοιχείο. Θα τη θυμόμαστε, αν μη τι άλλο. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Σε εσένα, σας ευχαριστήσουμε. Καλοκαίρι, θέλεις σωστή προετοιμασία. Αν είσαι 18 έως 25 ετών και πλήρεις τις προϋποθέσεις, μπες στο freedompass.gov.gr, κάνε την αίτησή σου και απόκτησε το δικό σου Freedom Pass. Σε αυτές τις διακοπές, κάνε περισσότερα. Mediterranean Bistro, ελληνικό μπιστρό με καφέ, κοκτέιλ και ποιοτικές γεύσεις με κορυφαία τοπικά προϊόντα. Λαχταριστές προτάσεις και πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο. Bambini Mediterranean Bistro, η ξεχωριστή επιλογή στην καρδιά των γεύσεων και της Καλαμάτας. Νέδωτος 81, τηλέφωνο 27210-91400. Σπούργιοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.